Γάλλοι θεωρούν ότι δεν μπορείς να αλλοιώσεις τον πολιτισμό τους και την παράδοσή τους όντας, αν θέλετε, ξένος. Μπορείς να έρθεις, να δουλέψεις, να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά θα πας στο σχολείο όπως πάνε και οι Γάλλοι. Και δεν θα πεις εγώ δεν πάω στο γυμναστήριο γιατί δεν θέλω να δείξω ότι φορώ μικρό ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, και ούτε δεν πας στο κολυμβητήριο και όλα αυτά πράγματα. Αυτά τελειώσανε. Όποιος δεν πάει, έξω. Λοιπόν, γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το θέμα, για θέμα το οποίο είναι τελείως τώρα προεκλογικό. Γιατί έχουμε εκλογές σε 10 μέρες. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε εάν και κατά πόσον αυτό που η Ελλάδα ζει σήμερα έχει να κάνει με αυτό που ήρθε σαν παράδοση, με αυτό που ξεχάσαμε από την παράδοσή μας, ψάχνουμε να τη βρούμε. Τι είναι αυτό που μας έφερε να έχουμε αυτή την εικόνα που μας περιγράψατε στην Ευρώπη? Είναι μόνο η παιδεία που μας λείπει? Είναι γιατί ίσως δεν σταθήκαμε σε αρχές και αξίες που κάποια στιγμή εφθάρισαν? Δείτε, έχουμε ελπίδα να βρούμε πάλι αυτές τις θεμελιώδεις αξίες που μας είχαν κάνει αυτό που ήμασταν? Συμβασμιότατε, αν μου επιτρέπετε, όταν μιλάμε γενικά, μπορούμε να βρούμε ότι ναι, θα πρέπει να σας απαντήσω ναι, αλλά είναι και ναι και όχι. Θα σας πω γιατί. Γιατί η εποχή δεν εξαρτάται μόνο από τις ελληνικές αξίες. Όταν μιλάμε για παγκοσμιοποίηση, δεν μιλάμε για μια παγκοσμιοποίηση είναι μόνο επικοινωνιακή ή οικονομική. Όταν όλος ο κόσμος, παραδείγματος χάρη, σταμάτησε για να γιορτάσει το millennium, γιατί οι Κινέζοι γιορτάζουν τα 2000 χρόνια του Χριστού, γιατί οι Ιάπωνες, γιατί οι Μουσουλμάνοι, γιατί? Βρισκόμαστε σε έναν χώρο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος με μεγάλες, αν θέλετε, απαιτήσεις. Οι Έλληνες μείνανε λίγο στον χώρο τον ελλαδικό. Έχοντας την βάση και την κληρονομιά που είχανε, νομίσανε ότι αυτό φτάνει εσαΐ. Μπορεί να είναι μάθημα εσαΐ, αλλά δεν είναι τροφή εσαΐ. Είναι τελείως διαφορετικό το πράγμα. Δεν είναι το παρελθόν, δεν είναι για μίμηση, το παρελθόν είναι παραδειγματισμός. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή και έπειτα, θεωρώντας τον εαυτό μας τον καλύτερο από άλλους, δεν κάναμε προσπάθεια να γίνουμε απλώς καλοί. Απλώς καλοί. Και το επιμένω. Όλοι μου λένε, όταν πάμε, λέει, έξω είμαστε οι καλύτεροι της παρέας. Ψέματα, λέω. Λυπούμε, είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούστηκε. Οι Βέλγοι είναι λιγότεροι από εμάς και οι Δανείοι είναι λιγότεροι από εμάς. Αν πιάσετε τι έχουν κάνει οι Δανείοι και Βέλγοι και Ιρλανδοί και τα λοιπά και Φιλανδοί, θα δείτε ότι δεν έχουμε καμία. Λοιπόν, αυτό το, πώς να πούμε, αυτή η αυτοεκτίμηση κατά κάποιο τρόπο, η οποία έχει γίνει και μία τροφή καθημερινή και για την παιδεία και για τα μίντια και για την εκκλησία και για την πολιτεία και για όλους, φτάνει. Φτάνει. Ξέρετε τι λέμε στη Γαλλία? Όλα τα παιδιά του κόσμου έρχονται στη Σορβόνη για να μάθουν κάτι πλην των Ελλήνων που έρχονται να μάθουν όλα σε όλους. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μιλήσατε ελεύθερα, γιατί νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη αυτό σήμερα στις ημέρες μας, και μακάρι να ευχηθούμε να παραδεχτούμε τελικά ποιοι πραγματικά είμαστε. Να κάνουμε την προσπάθεια. Και τότε να δουλέψουμε. Την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς αγαπητοί τηλεθεατές. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Έχουμε κληρονομιά, έχουμε παρελθόν που ίσως δεν το ξέρουμε όσο θα έπρεπε, αλλά έχουμε και παρόν για το οποίο έχουμε μια τεράστια ευθύνη. Και μακάρι κάποια στιγμή να την αναλάβουμε όλη αυτή την ευθύνη. Χαίρετε.